Θέλουμε του διαγωνισμού με τίτλο Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αυτοματοποίηση Συστημάτων Μικροπολιτισμού Κοινόξεων Χώρων στο Δήμο Μεγαλόπουλο με τον ανάδοχο Εμπορία Ανάπτυξη των Κοινωνιών Συστημάτων Ανώνυμη Εταιρεία, Ανάπτυξη Εμπορία Αποκτικών Λέτρη Συστημάτων Εξοικονόμηση Ενέργεια, Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένη Ευθύνη, Σύναξη Δημόσια Σύμβαση Παροχή Υπηρεσιών. Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει κάποια ερώτηση επί τη εισήγηση? Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, πόσα χρόνια είναι αυτή η μελέτη πριν, από πότε έχει ξεκινήσει, γιατί έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα και αν μέσα από αυτό υπάρχει μια διαφορά μεγάλη όσον αφορά την τεχνολογία και τις τιμές σε αυτό που μας έδωσαν τότε με αυτό που υπάρχει σήμερα. Η πρώτη ερώτηση. Υπάρχει άλλη ερώτηση, κάνετε σε σχολικά, κύριε Δήμαρχε. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει, ζητάμε εδώ στο θέμα να κατοχυρωθεί στην κατοχύρωση του αποτελέσματο του διαγωνισμού, το οποίο νομίζω δεν γνωρίζουμε. Τελειώσατε. Ναι. Ευχαριστούμε. Κύριε Λαμπρόπουλε. Αυτό το έργο θα είναι μόνο τα υλικά ή και η τοποθέτηση παροχή υπηρεσιών της εταιρείας προς το Δήμο? Ευχαριστούμε, κύριε Δημάρχη. Για το θέμα της καθυστέρησης, είναι αλήθεια, έχει ξανασυζητηθεί αρκετές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο τα τελευταία χρόνια. Υπήρξε γι' αυτό το μεγάλο έργο, πολύ μεγάλη καθυστέρηση, κυρίως η καθυστέρηση οφειλόταν και οφείλεται στο ότι οι υπηρεσίες μας, οι επιτροπές, γενικά ο Δήμος μας δεν είχε την απαιτούμενη εμπειρία για να βγάλει γρήγορα εις πέρας ένα τόσο μεγάλο και σπουδαίο έργο και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια της νομιμότητας και της αυστηρούς στήρησης όλων των κανόνων, όλων των νόμων για όλες τις διαδικασίες. Τέλος πάντων, φτάνουμε σήμερα όμως στην κατακύρωση του συγκεκριμένου μεγάλου ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού. Για τις λεπτομέρειες έχουμε ξανασυζητήσει πάρα πολλές φορές. Η εισήγηση και η ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δείχνει ότι έστω και στις αρχές του καλοκαιριού του 2018, μετά από μεγάλη καθυστέρηση, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε πλέον στην τελευταία φάση της εκτέλεσης του έργου. Η ερώτησή μου δεν απαντήθηκε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δημάρχη. Μπορεί να επαναλαμβάνει. Αν θα αφορά μόνο προμήθεια και τοποθέτηση. Βέβαια. Τα έχουμε πει στο συμβούλιο. Δεν το άκουσα, μπορείς να μου πεις. Επειδή ήταν επέκταση των ερωτήσεων των προηγούμενων συναδελφών, δεν ήθελα να ξεκινήσω από την αρχή και λέω σε αυτές τις ερωτήσεις που κάνανε οι συναδελφοί, εάν μέσα εκεί είναι, μέσα στον διαγωνισμό είναι μόνο η προμήθεια ή και η τοποθέτηση των υλικών. Είναι ένα συνδυασμός και προμήθειας και τοποθέτηση. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε, πάνω τοποθετήσεις. Κύριε Λαμπρόπουλε. Κύριοι συνάδελφοι, πρώτα θα... θα ήθελα, γιατί και με το κέντρισμα προηγουμένως του κύριου Πρόεδρου, το ότι στη ζώνη έχει εργαζόμενους και δεν έχει εργολάβους, θα σας πω μόνο τούτο, ότι πραγματικά ο Δήμος έχει ηλεκτρολόγους. Και μπορούν όλα αυτά, δεν είναι πυρηνική φυσική όπως είπα και προηγουμένως, όλα αυτά τους λαμπτήρες να τους τοποθετήσουμε. Έτσι δε. Και μπορούσε κάλλιστα και να δώσουμε και μια θέση ακόμα εργαζόμενου, έστω και με οκτάμινο, να δουλέψει στο Δήμο ώστε να ολοκληρωθεί η εργασία. Και δεν χρειάζεται να δίνουμε στους εργολάβους, διότι θα γυρίσω λίγο στο ερώτημα του κύριου Τσιριγότη, το προηγούμενο.
στην αρχή του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διαβούλευση για κάποια χρήματα που θα δοθούν. Μόνο να πω ότι το προηγούμενο διάστημα έχουν δοθεί 150 εκατομμύρια από το ΕΑΠ και κανένας εργαζόμενος δεν έχει πάρει όχι ευρώ, δραχμή. Και ας μου αναφέρει, και θα τα πούμε και αργότερα όταν θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο όλο αυτό, μια θέση από αυτά τα 150 εκατομμύρια του ΕΑΠ εδώ μέσα. Και θεωρώ ότι και αυτό το έργο, η χρηματοδότησή του θα είναι μέσα από το ΕΑΠ. Θα μπορούσε κάλλιστα έστω και ένας ηλεκτρολόγος με 8 μήνες. Ευχαριστώ. Και δεύτερο, καταψηφίζω την πρόταση. Ευχαριστούμε την πρόταση. Κύριε Θανασόπη, έχετε λόγο. Νομίζω ότι αυτή η μελέτη της δράσης αυτής ίσως θέλει αναθεώρηση για τα τεχνικά στοιχεία και για τα οικονομικά, διότι υπάρχει μεγάλο χάσμα στα 7 χρόνια. Και θα έλεγα σε αυτό το σημείο μήπως η δράση αυτή ταιριάζει καλύτερα στο σημείο, στο πρόγραμμα, στο Ταμείο της Δίκαιης Μετάβασης. Ακόμη θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο, αν θυμάστε καλά τα νούμερα, τα οικονομικά, που μπορούν να ανταλλάζουν εκτολόγοι του Δήμου ή και τοπικοί εργολάβοι για να τα χρήματα να επικρότησουν την κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο θα ψηφίσω όχι. Ευχαριστούμε για να σου πει, κύριε Σύμβολο. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σκληρός πλέον. Μου προκαλεί αλγινή εντύπωση συνάδελφος να καταψηφίζει όταν έχει υπερψηφίσει 3 φορές το έργο. 3 φορές ο συνάδελφος Αθανασόπλος έχει ψηφίσει να γίνει. 3 φορές έχει έρθει εδώ σε 3 διαφορετικές φάσεις η συγκεκριμένη εργασία. Και όταν δεν ξέρουμε, καλό είναι να μην μιλάμε. Γιατί η πληρωμή, αγαπητοί συνάδελφοι που έχουν ψηφίσει εδώ, γίνεται και η προσφορά έγινε βάσει της εξοικονόμησης της ενέργειας και όχι πόσες λάμπες θα πολλάει και θα αγοράζει. Και η τιμή, η προσφορά που έγινε 35-40, δεν θυμάμαι τα 100, στην εξοικονόμηση ενέργειας. Και η μελέτη πριν από πολλά χρόνια έλεγε ότι ο Δήμος θα εξοικονομεί ετησίως 160.000 ευρώ. Αυτό έλεγε. 160.000 ευρώ ότι θα έχει, έτσι δεν, κύριε Δήμαρχε, ότι θα μένουν στο Δήμο από την εξοικονόμηση. Και ερχόμαστε σήμερα εδώ, εξυπηρετώντας συμφέροντα τόπιων, να λέμε όχι. Γιατί ποιος νομίζετε, αγαπητές συνάδελφοι, ότι θα τα δουλεύει, και μια και να βρεθήκατε και στο ΕΑΠ. Το ΕΑΠ ποιος το δούλεψε? Δεν δουλέψαν εργολάβοι, δεν δουλέψαν εργαζόμενοι από τη Μεγαλόπολη. Την τηλεσέρα μας ποιος συνδουλεύει, ποιος συνδούλεψε, ποιος συνδούλεψε, συνάδελφε. Αλλά για να ολοκληρώσω λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, επειδή εμένα οι αποχές και οι καταψηφίσεις δεν μου αρέσουν, ζητώ από το σώμα να γίνει ονομαστική ψηφοφορία επί του θέματος αυτού. Ζητώ ονομαστική ψηφοφορία, κύριε Πρόεδρε. Ένας θα ψηφίζει και θα λέει ναι ή όχι. Όχι στο σύνολο, ονομαστική. Γιατί βλέπουμε πόσο εξυπηρέτηση του Δημότη υπάρχει που δεν μπορούν 2 ηλεκτρολόγοι από το Νιοχώρι Φαλεσίας μέχρι το Κρυονέρι Γορτινία να εξυπηρετήσουν να αλλάξουν λάμπες. Λες και δεν βλέπουμε τι γίνεται με τις μελέτες για τις προμήθειες που καθυστερούν 6 και 7 μήνες. Λες και δεν βλέπουμε τι γίνεται με τις πληρωμές που μας κόβουν σιγά σιγά και δεν έρχονται να μας δίνουν προμήθειες. Γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, προτείνω στο σώμα ονομαστική ψηφοφορία για αυτό το θέμα. Εγώ βέβαια το υποψηφίζω. Ευχαριστούμε, κύριε Συνεργότη. Κύριε Συνάδελφε, προτάσεω για ονομαστική ψηφοφορία, συμφωνείτε? Βεβαίως. Ομόφωνα. Κύριε Λαμπρόπουλε, όχι. Όχι, ναι. Και οι λόγοι είναι. Πρώτο και κύριο ήδη. Ναι, κύριε Πρόεδρε, το ψήφο μου. Έτσι. Θεωρώ ότι έχω το δικαίωμα. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Θέλω να συμπληρώσω ότι οι ίδιοι ηλεκτρολόγοι του Δήμου εναντιώνονται σε όλο αυτό. Είναι απέναντι σε αυτό. Μπορούν να εξυπηρετήσουν το Δήμο όπως το εξυπηρετούσαν όλα αυτά τα χρόνια. Και ακόμα σε αυτό που είπε ο κύριος Τσιριγότης, δηλαδή
Πληρώσαμε κάποιους εργαζόμενους και πήραν κάποιοι εργαζόμενοι με 12 ώρα, 16 ώρα, ψίχουλα στην πυρολεξία και πού πήγανε τα χοντρά λεφτά, κύριοι συνάδελφοι. Για πού πήγανε. Στο ερώτημα του κύριου Τσιριγότη, ότι δεν πήγανε, ότι πέσανε στο Δήμο Μεγαλόπολης όλα αυτά τα χρήματα για τις εκκλησίες, για τις μάντρες, για τις μισούλες και για τις πεζούλες. Κύριε Τσιριγότη, έχω εδώ για τηλεθέρμανση. Ναι. Τα έχω εδώ, μην ναι. φοβάσαι. Εντάξει, να μην το ανοίξουμε. Πες ό,τι σε κατά. Για ποιο πράγμα. Τηλεθέρμανση. Πες ό,τι σου αρέσει. Λοιπόν, για ποια τηλεθέρμανση. Όταν θα έρθει η τηλεθέρμανση θα τα πούμε, κύριε Τσιριγότη. Πες λοιπόν ότι σε κατά. Και δεύτερο, κύριε Τσιριγότη, έχουμε ζητήσει τη σύμβαση εδώ και ένα χρόνο και δεν μας τη δίνεται. Θα τα πούμε. Τι που έχετε υπογράψει τελευταία. Η σύμβαση και η εξελικότητα έχει δοθεί κανονικά στις προηγούμενες παραθέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Απλά κύριε Ταπρόπη της απουσίας δεν την έχει πάρει. Του διευθύνει ηλεκτρονικού. Θα μου τη δώσετε, θα μου τη δώσετε. Όπως θέλετε κύριε Ταπρόπη, μπορείτε να πάτε και στην καθένα μας και την παρέτε. Του διευθύνει, του διευθύνει. Συγγνώμη αν καταλάβει, γιατί δεν σηκώνω εγώ μίγα. Αρκετά έχω τραβήξει. Του διευθύνει ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Αυτό ζητάει. Όχι. Η σύμβαση που είχαμε δώσει στην Διαπροσωπικό Συμβούλιο, την εισήγηση του Μερικού Συμβουλίου. Ποια σύμβαση, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν καταλαβαίνω. Κύριε Λαμπρόεδρε, είδε τι αδράζει. Πριν 6 μήνες ψηφίσαμε εδώ κάποια σύμβαση για την τηλεθέρμανση. Εμείς. Δεν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν 6 μήνες. Λοιπόν, σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, κάντε ερώτηση. Παρακαλώ. Εγώ. Λοιπόν, παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Έχω ζητήσει από τον κύριο Πρόεδρο, από τον κύριο Πρόεδρο να μου τη δώσει. Και μου λέει αύριο γίνω αύριο. Παρακαλώ. Μπορείτε να καταλάβετε τον κύριο Πρόεδρο. Παρακαλώ, κύριε Σαμαντρόπος, κύριε Γιώτη. Ψηφίζετε. Ναι, κύριε Μπάζη. Ναι, κύριε Δάρα. Ναι, κύριε Κόκολη. Ναι, κύριε Χίνη. Ναι, κύριε Τζούβελη. Ναι, κύριε Μασούρα. Κύριε Βρασόγενη. Ναι, κύριε Πουρέτα. Κύριε Φυσόκη. Κύριε Τσιλικόδη. Ναι. Κύριε Μανιάτη. Ναι. Και ο κύριος Καταδάς είναι από ένα από την αίθουσα. Έχει υποχωρήσει. Λοιπόν, κατά την ψηφία. Θα τα πούμε εκτός. Κατά την ψηφία. Εκτός διαδικασίας. Όχι το θέμα.